Τώρα υπάρχει δωρεάν εφαρμογή για τους σεισμούς στα κινητά τηλέφωνα και γενικά στις smart συσκευές. Θα μάθουμε τι ακριβώς, τι βοηθάει αυτή η εφαρμογή που είναι στα κινητά και θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον, ίσως να μας προειδοποιεί κιόλας ότι προσέξτε, είναι έντονος σεισμός, κάποια προειδοποίηση γενικά, την οποία χρειαζόμαστε, γιατί να σας πω την αλήθεια, οι σεισμοί, τους οποίους φοβάται πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω, είναι λογικό να τους φοβάται τους σεισμούς, γιατί είναι απροειδοποίητοι, γίνονται ξαφνικά και προφανώς δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Αν θα είναι μεγάλος, αν θα είναι μικρός, αν θα ξαναγίνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Βασιλάκο, ο κύριος Νίκος Βασιλάκος, τον οποίο έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή. Για το Internet Now είχαμε μιλήσει τότε. Τώρα θα μιλήσουμε για αυτή την εφαρμογή, η οποία πιστεύω ότι έχει αρκετά να δώσει, ιδιαίτερα τώρα σε αυτή την εποχή που βλέπουμε αρκετά πράγματα και δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασιλάκο. Να τον καλησπερίσουμε, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, μόνο να... Είμαι στη Θεσσαλονίκη που μου έδωσε το χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι, γιατί είστε στη Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Είσαστε αρκετά μακριά μας. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να μιλήσουμε για τη δωρεάν αυτή εφαρμογή, που είναι για τους σεισμούς. Και μπορεί να την έχει κάποιος στο κινητό του δωρεάν, έτσι. Σωστά. Είναι από το Πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια. Ονομάζεται MyShake, δηλαδή το δικό μου κούνημα. Και είναι μια εφαρμογή που συνδέεται με σταθμούς επίγειους, με δορυφόρους και με τα γυροσκόπια στο κινητό μας. Και να πούμε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί είναι σημαντικό να έχω το κινητό μου συνδεδεμένο με εφαρμογή σεισμού. Ναι. Αν γίνει ο σεισμός, σε τι θα με βοηθήσει αυτό? Αυτό θα μας βοηθήσει γιατί θα μας προειδοποιήσει για έναν επικείμενο σεισμό, ο οποίος βρίσκεται σε εστιακό κέντρο και βάθος που είναι κοντά μας, ώστε να έχουμε τα 10 με 20 δευτερόλεπτα που χρειαζόμαστε για να προφυλαχτούμε και να μην πέσουμε θύματα του εγκέλαδου. Γιατί τι γίνεται? Όταν συμβαίνει ο σεισμός, είναι τόσο εφνιδιαστικό που δεν προλαβαίνουμε να καλυφθούμε. Δεν προλαβαίνουμε να μπούμε κάτω από ένα τραπέζι, να κάτσουμε στις παραστάδες της πόρτας, δεν προλαβαίνουμε να βγούμε έξω από το ισόγειο σπίτι. Όταν όμως έχουμε μια εφαρμογή που μας προειδοποιεί για κοντινό σεισμό, με το που μας έρχεται το μήνυμα στο κινητό, έχουμε 10 με 20 δευτερόλεπτα να αξιοποιήσουμε την πληροφορία ανάλογα με το που είναι. Δηλαδή, λέω, χτύπα ξύλο ότι συμβαίνει ένα σεισμός στην Εύβοια, που έχουμε παρατεταμένου σεισμική δραστηριότητα εκεί πέρα. Και εμείς βρισκόμαστε στην Αθήνα ή στην Πάτρα. Αυτό θα μας δώσει χρόνο να προετοιμαστούμε, ώστε όταν έρθουν οι δονήσεις σε εμάς, και να μην εφνιδιαστούμε και να προστατευτούμε. Οπότε, είναι η εφαρμογή MyShake. MyShake. Κατεβάζεις σε δωρεάν, στο κινητό σου, δωρεάν. Είναι από ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει κάνει έρευνες, φαντάζομαι ότι έχει με διάφορα κέντρα έχει συντονίσει την εφαρμογή αυτή για να λαμβάνουμε τις ειδοποιήσεις άμεσα. Σωστά. Δηλαδή, λίγα λεπτά πριν, για να καταλάβω κι εγώ, λίγα λεπτά πριν θα σου στείλει μήνυμα προειδοποιητικό. Στέλνει μήνυμα προειδοποιητικό ότι επίκειται σεισμός, λάβε τα μέτρα σου ή ότι αυτή τη στιγμή κάπου κοντά σου συμβαίνει σεισμός. Αυτό συνέβη σε πολλούς που βρισκόντουσαν στη Νότια Εύβοια, ενώ γινόταν σεισμός στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτοί προφυλάχτηκαν και μάλιστα τους ήρθε, γιατί αυτό συνδέεται με το Google και τα Android κινητά, τους ήρθε μήνυμα στο κινητό τους που ήταν σαν το μήνυμα του 112. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε σε έναν κόσμο που μας προειδοποιεί για αυτό που έρχεται. Μάλιστα. Πολύ καλό, πολύ καλό και μάλιστα για περιοχές που έχουν πολλούς σεισμούς, όπως είπατε και η Εύβοια. Και η Πάτρα, βέβαια, είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετά, έχει αρκετά ταρακουνήματα, αναδιαστήματα. Δεν πρέπει να είμαστε... Μην βασιζόμαστε στο ένστικτο. Καλό είναι να έχουμε και μια εφαρμογή η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Σωστό. Για να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Βλέπουμε και τα πλάνα από την Τουρκία και τη Συρία. Τι να πούμε, πραγματικά πολύ κοντά μας κιόλας, να πούμε, κύριε Βασιλικέ. Θέλει προσοχή πολύ. Ναι, πραγματικά. Είναι δίπλα μας, είναι δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την σύνδεση. Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να δούμε εμείς...